Χαίρετε. Καλησπέρα. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα και κέριο. Αδικημένη μητέρα, χωρισμός και παιδί. Καλησπέρα Θέκλα μας. Συγγνώμη για την ενόχληση. Το πρωί ήμουν με μια παιδική μου φίλη για περίπατο, μετά από σχεδόν 2 χρόνια που είχαμε να βρεθούμε λόγω οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Δυστυχώς δεν ξέρω αν χάρηκα που την είδα. Η κοπέλα μου είπε ότι χώρισε με τον σύζυγό της στην πρώτη καραντίνα με πολύ άσχημο τρόπο. Μου είπε ότι τον τελευταίο 1 χρόνο είχαν προβλήματα και ότι ο τύπος τη χτύπαγε και ότι στο πρώτο lockdown κόντεψε να τη σκοτώσει και ότι το σώμα της ήταν γεμάτο μελανιές και ότι ένας από τους λόγους που είχε χαθεί από την παρέα ήταν το ότι ντρεπόταν. Χαίρομαι που η φίλη μου είναι δυναμική και τον σούταρε, όμως στεναχωρέθηκα γιατί η κοπέλα αυτή που συνάντησα σήμερα δεν μου θύμιζε σε τίποτα την παιδική μου φίλη που μας μεγάλωναν οι γονείς μας σαν πριγκίπισσες. Ήμασταν με τα παιδάκια μας μαζί, ο σύζυγός μου ενώ έπαιζε με τα παιδιά μας και το παιδάκι της φίλης μου, εμείς συζητούσαμε τα δικά μας. Σε κάποια φάση, τα παιδιά, κουρασμένα, με αφορμή τις φούσκες, άρχισαν να κλαίνε και είχαν πάθει μάλλον αυτό τον τελείριο που παθαίνουν τα μικρά παιδιά όταν φτάσουν σε υπερένταση. Αυτό ονομάζεται temper tantrum, κρίση θυμού που έχουν τα μικρά παιδιά. Εκεί είδα την κολλητή μου να μην είναι ο εαυτός της. Το μικρό της έλεγε «Μαμά, θέλω αγκαλιά και σαπουνόφουσκες, γιατί δεν μου δίνει άλλο τις δικές της, η άλλη η κόρη σου, εσένα δηλαδή». Και η φίλη απαντούσε «Δεν σε παίρνω αγκαλιά, δεν θα σε κάνω βρωμόπεδο και αλήτρα σαν τον μπαμπά». Αισθάνθηκα άσχημα, Θέκλα μου. Εμείς οι μεγάλοι μπορεί να νομίζουμε τα παιδιά είναι χαζά, όμως το κεφάλι τους είναι σαν σφουγγάρι. Το παιδάκι έβλεπε ωστόσο το δικό μου άντρα και πατέρα το δικό μου παιδιό να τα παίζει και να είναι δίπλα μου να μου κρατά το χέρι. Είπα στην κοπέλα να μην λέει κακά πράγματα στο παιδί της για τον πατέρα του και να μην της στερεί την αγκαλιά. Αλλά αυτή εκεί, όχι, θα λέω άσχημα πράγματα για τον πατέρα της, επειδή και αυτός λέει πως εγώ ήμουν μπιπ και με έχει κάνει βούκινο στο χωριό του και δεν την παίρνω αγκαλιά για να μάθει να είναι άνθρωπος στη ζωή της και όχι τέρας σαν αυτόν. Το παιδάκι έκλαιγε, παρακαλούσε αγκαλιά, αγκαλιά, αγκαλιά. Το πήρα εγώ αγκαλίτσα για λίγο και σταμάτησε. Ο άνδρας μου είχε ωστόσο το χρόνο να εξηγήσει στα δικά μου παιδιά το πόσο όμορφο είναι να μοιραζόμαστε τα παιχνίδια και το πόσο συναρπαστικό γίνεται το παιχνίδι αν παίζεται και με άλλους και κάπως έτσι ξανάρχισαν τα γέλια και το κυνηγητό με τις νεροφούσκες. Είπα στη φίλη ότι το παιδί πρέπει να έχει πρότυπα τους γονείς του και ό,τι έγινε με αυτούς να το κρατήσω για αυτούς και να μην βάζουν το μικρό στη μέση. Για το παιδί ο πατέρας της θα είναι πάντα ο πατέρας της και η μητέρα της θα είναι πάντα η μαμά. Συμβούλεψα να πάψουν οι 2 πρώην σύζυγοι να βρίζουν και να λένε κακά πράγματα ο ένας τον άλλο για το παιδί. Στο παιδί, ο ένας τον άλλο στο παιδί. Η κολλητή μου έλεγε ότι με αυτόν τον τρόπο κρατάει άμυνα απέναντι στον απολύτιστο πρώην και ότι αφού αυτός δεν συμπεριφέρεται όμορφα, δεν θα συμπεριφέρεται ούτε αυτή. Εγώ ψυχολόγος δεν είμαι, το πάω με βάση τη λογική, αν έχω δηλαδή, γιατί πλέον αρχίζω να με αμφισβητώ. Θεωρώ ότι αυτός ο πόλεμος θα έχει θύμα το παιδάκι. Το παιδί δυστυχώς έχει ήδη τις εικόνες από μια μαμά δαρμένη. Ό,τι λάθη έκαναν οι φίλοι μου, έκανα. Είμαστε αρκετά νέοι να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας. Όμως διαφωνώ στο ότι προφανώς το πέθος που περνούν στο στάδιο του θυμού, ο ένας γονιός να βρίζει και να κατηγορεί τον άλλον μπροστά στο παιδί, μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους, όπως διαφωνώ και στο οφθαλμός αντιοφθαλμού. Επειδή ο τύπος είναι απολύτιστος ή έχει τέτοια βιώματα και αυτός από την οικογένειά του, να πέφτει η φίλη μου στο τρυπάκι να τα αναπαράγει. Δεν την αναγνώρισα αυτή την κοπέλα. Ήταν αυτό το ίδιο κορίτσι που πηγαίναμε μαζί στο σχολείο σαν παιδιά? Αυτό το κορίτσι ήταν το κορίτσι που σπούδασε, που πηγαίναμε συνάμα στην εφηβεία, έξω, που περάσαμε τόσο όμορφες στιγμές,
Αυτό το κορίτσι που το ζούσα και με ζούσε σαν αδερφές με τους γονείς μας να μας μεγαλώνουν τα μοναχοπέδια και τις μοναχοκόρες τους πριγκιπικά. Στενοχωρέθηκα που την είδα, γιατί δεν ήταν η φίλη που εγώ γνώριζα, ήταν μια άλλη. Βρε Θέκλα μου, κάνε μια παλικαριά. Φτιάξε ένα βλόγκ με συμβουλές σε μια περίπτωση άσχημου χωρισμού, που όμως υπάρχουν παιδιά στη μέση. Πώς οι γονείς πρέπει να το διαχειριστούν αυτό και πώς μπορεί να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος που, επειδή εσύ ή το σόι σου είπε κάτι κακό για μένα στο παιδί, εγώ κρατάω άμυνα κάνοντας το ίδιο. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Σε εμάς αν συμβεί, πώς κρατάμε ισορροπίες από τη στιγμή που ένας είναι σε διαφορετικό κοινωνικό, μορφωτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο από εμάς. Θα μπορούσες να μας δώσεις τα φώτα σου? Πώς θα μπορούσα να βοηθήσω τη φίλη μου και πώς το παιδάκι της? Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου έδωσες και χίλια συγγνώμη που σε φορτώνουμε ο καθένας εδώ με το μακρύ και το κοντό του. Ιστερόγραφο. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε πώς ένας σύντροφος μπορεί να γίνει βίος στο μέλλον? Ποια είναι τα πρώτα σημάδια που θα μπορούσαμε να δούμε κάτω από τον έρωτα? Μπορούμε να κάνουμε κάτι να το σώσουμε πριν να σηκωθεί το χέρι? Να σου πω πως το παλικάρι εκείνο της φίλης μου φαινόταν πολύ τρυφερός απέναντί της, καθώς και πολύ τρυφερός με το παιδί του, συνέχεια με το παιδάκι ασχολιόταν. Σπουδαγμένος δεν ήταν, ήταν όμως δουλευταράς και ήταν τόσο τρυφερός. Όταν σήμερα η κοπέλα μας τα έλεγε αυτά, όλοι μας πέσαμε από τα σύννεφα. Εδώ που ζούμε, το κουτσομπολιό δεν είναι ρεσιτάλ. Ακούγαμε πράγματα, αλλά λέγαμε σιγά μωρέ, σάλτσες. Να που ήταν αληθινά. Δεν του φαινόταν. Αν μπορείς να μας πεις, για να μαθαίνουν οι νεότεροι, ποια είναι τα πρώτα σημεία που φαίνεται πως ο άλλος είναι βίος, είτε αν ασκεί σωματική και ψυχολογική βία, θα μου ήσουν ευγνώμων. Λοιπόν, πολλά θέματα θίγει η επιστολή. Θα ξεκινήσω από το προφανές, για το πώς διαχειριζόμαστε ένα χωρισμό, ένα τραυματικό χωρισμό και το παιδί ή τα παιδιά του ζευγαριού. Καταλαβαίνω την πολύ δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η φίλη της κοπέλας αυτής, η κολλητή της, η οποία δέχθηκε βία, ψυχική, σωματική και ίσως και άλλου είδους βία, και βρίσκεται τώρα και σε μια συνθήκη στην οποία ακούει ότι λένε για αυτήν τα χειρότερα ο πρώην της και η παρέα του, ο περίγυρος του, οι συγγενείς του. Δύσκολη θέση. Όμως, όταν κάνουμε παιδιά και τα παιδιά μας είναι ανήλικα, είμαστε πρώτα απ' όλα γονείς. Αυτή είναι η υπευθυνότητα του γονέα. Σαφώς δεν είναι καθόλου υγιές να κατηγορούμε τον πρώην άνδρα μας, την πρώην γυναίκα μας, στα παιδιά μας. Σε καμιά περίπτωση. Αν αυτός ή αυτοί μας κατηγορούν, θα πρέπει να βρούμε ένα δημιουργικό τρόπο, έναν όριμο τρόπο με τον οποίο να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι σε ένα χωρισμό κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ στενοχωρημένοι και από τη στενοχώρια τους λένε κουβέντες τις οποίες μετά θα τις μετανιώσουν. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά που ακούς από την άλλη πλευρά είναι λόγια του θυμού, είναι λόγια τα οποία όταν ηρεμήσει ο μπαμπάς, όταν ηρεμήσει η μαμά θα τα πάρει πίσω. Λυπάμαι, παιδί μου, που είσαι στη θέση να ακούς αυτές τις άσχημες κουβέντες, αλλά αυτές είναι δουλειές των μεγάλων. Με τον μπαμπά σου, με τη μαμά σου, θα ηρεμήσουμε σιγά σιγά όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, έχει πολύ θυμό στην αρχή, αλλά να μην βάζουμε κι εμείς κι άλλο λάδι στη φωτιά και να χρησιμοποιούμε τα παιδιά σαν εγκελιοφόρους αρνητικών, υβριστικών, εκδικητικών μηνυμάτων. Όχι, τα δικά μας παιδιά βλάπτουμε. Ούτε τον πρώην μας βλάπτουμε, ούτε την πρώην μας βλάπτουμε. Τα δικά μας τα παιδιά βλάπτουμε. Η κοπέλα αυτή, που είναι σαφώς θύμα κακοποίησης, χρειάζεται οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε οξία ψυχοθεραπεία. Εσύ, φίλη που έγραψες την επιστολή, αυτό που θα συστήσεις στη φίλη σου είναι οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία, τίποτε άλλο, ψυχοθεραπεία. Για να βοηθηθεί να ξεπεράσει το τραύμα και να μπορέσει να σταθεί σύντομα στα πόδια της, για να μην κάνει άθελα της ζημιά στα παιδιά της, στο παιδί της. Αυτή τη στιγμή είναι θολωμένο το μυαλό της, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, είναι φυσιολογικό να μην την καταλαβαίνεις τη φίλη σου, να μην σου τύχει να βρεθεί στη θέση της, πραγματικά το λέω και το εύχομαι, να μην σου τύχει να βρεθεί στη θέση της και να μην τύχει σε καμία γυναίκα
να βρεθεί στη θέση του να κακοποιηθεί σωματικά, λεκτικά και ψυχολογικά και να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση του θύματος. Η θυματοποίηση προκαλεί σοβαρά ψυχικά θέματα. Το μόνο πράγμα το οποίο χρειάζεται να καταλάβει η κοπέλα αυτή είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία για να μπορέσει να μην βλάψει το παιδί της. Αν ήταν μια γυναίκα που χώριζε και δεν είχε παιδί, θα μπορούσαμε να πούμε δώστε της χρόνο να ξεπεράσει το θυμό της, να ξαναβρει τον εαυτό της και θα είναι μια χαρά. Μέχρι όμως αυτή η μητέρα να ξαναβρει τον εαυτό της, να ξεπεράσει το θυμό της και να είναι μια χαρά, η ζημιά που θα γίνει στο παιδί θα είναι ανυπολογιστή. Εσύ είσαι τυχερή που έχεις έναν άνδρα όπως τον περιγράφεις που είναι καλός σύζυγος και καλός πατέρας. Η κοπέλα αυτή έκανε ένα γάμο που δεν ήταν καλός για αυτήν. Δεν πιστεύω το πρόβλημα να είναι το μορφωτικό επίπεδο και διαφορά μορφωτικού επίπεδου όπως το γράφεις με τον πρώην άνδρα της. Και πάω τώρα στο δεύτερο σκέλος των ερωτήσεών σου, στο πώς καταλαβαίνουμε ή πώς μπορούμε ίσως να καταλάβουμε τις κόκκινες σημαίες για το αν κάποιος μπορεί να είναι δυνητικά βίαιος, πώς μπορεί να γίνει βίαιος προς εμάς, είτε άνδρας είτε γυναίκα με τον οποίο ή με την οποία συνάπτουμε μια σχέση ή ένα γάμο. Καταρχάς, η δυσκολία διαχείρισης του θυμού φαίνεται από την αρχή. Η βία έχει διάφορα στάδια, it escalates λένε οι Εγγλέζοι, χειροτερεύει. Ξεκινάει από ψυχική βία, λεκτική βία και καταλήγει στη σωματική βία ή ακόμη και στη σεξουαλική βία. Δεν μπορώ να ξέρω τι σημάδια μπορεί να είχε ο πρώην σύζυγος αυτής της γυναίκας που θα μπορούσε αυτή να τα δει και να προλάβει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Ούτε ξέρω και την ιστορία αυτού του ζευγαριού. Ούτε ξέρω το ψυχολογικό ιστορικό της κοπέλας αυτής, αυτά που περιγράφεις εσύ, που ήσασταν από οικογένεια, που σας αγαπούσαν και σας είχαν σαν πριγκίπισσες και σας φέρονταν καλά οι γονείς σας και δεν σας στερούσαν τίποτα. Αυτό δεν σου δίνει τα προαπαιτούμενα για να έχεις ένα ευτυχισμένο και υγιή γάμο. Χρειάζεται, πέραν αυτών, που δεν μπορούν όλες οι οικογένειες να προσφέρουν στα παιδιά τους, την πληθώρα υλικών αγαθών δηλαδή, χρειάζεται να έχεις και γερές βάσεις, χρειάζεται να έχεις και μια στροφή στην πνευματικότητα, μια στροφή στις ανθρωπιστικές αξίες και να διαχωρίζεις τι είναι σημαντικό για σένα. Αν είναι σημαντικό για σένα, για παράδειγμα, όταν επιλέγεις ένα καινούριο σύντροφο, όταν επιλέγεις σύντροφο για τη ζωή σου, αν είναι σημαντικό για σένα πόσο όμορφος είναι ή πόσα χρήματα έχει, ή πόσο ωραίος άντρας είναι, ή πόσο ωραία γυναίκα είναι, ή πόσο σεξι είναι, ή πόσο σου αρέσει, ή πόσο έχεις κολακευθεί από το ενδιαφέρον που έχει δείξει αυτό το πρόσωπο για σένα, ή πόσο σημαντικό είναι για σένα ο χαρακτήρας και η ποιότητα ενός ανθρώπου. Ίσως να παντρευτεί και μικρή η φίλη σου. Ίσως, όχι ίσως, σίγουρα δεν είχε δει από την αρχή κάποια πράγματα τα οποία ήταν ανησυχητικά. Από τις ιστορίες που ακούω από γυναίκες κακοποιημένες, ανησυχητικά σημάδια είναι όταν ο άλλος χάνει τον έλεγχο του θυμού του, λέει βαριές κουβέντες σε διαφωνίες, σε καυγάδες, λέει κουβέντες οι οποίες είναι σαν μαχαίρια που κόβουν, δεν ζητάει συγγνώμη για τα λάθη του ή για τα λάθη της. Όταν γίνει ένας καυγάς ή μια διαφωνία και χειροτερεύσει η συνθήκη και φτάσει στο σημείο που θα λεχθούν άσχημα πράγματα εκ των υστέρων, να μην γίνεται μια βαθιά συζήτηση μεταξύ του ζευγαριού και να αναλαμβάνει ο καθένας το δικό του μερίδιο της ευθύνης, να ζητάει συγγνώμη για τη δική του για το πόσο έχει παραστρατήσει ο ίδιος ή η ίδια σε αυτόν τον καυγά και να προχωράνε. Αρνητικό σημάδι είναι όταν υπάρχουν προβλήματα σε μια σχέση να μην δέχεται ο ένας από τους δύο να πάνε στο ψυχολόγο, να κάνουν ψυχοθεραπεία. Η λεκτική βία πολύ εύκολα μπορεί να γίνει και σωματική βία. Είναι τεράστια κόκκινη σημαία η λεκτική βία. Και γενικά όλα τα είδη ψυχολογικού πολέμου που μπορεί να συμβαίνουν, τα οποία περιγράφω στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Τον gaslighting, η τιμωρία της σιωπής, το να σε μειώνει κάποιος, να σε προσβάλλει, να σε κάνει να νιώθεις ενοχές για τον εαυτό σου κλπ. Επίσης ανησυχητικό σημάδι
είναι κάποιος να νιώθει μειονεκτικά για τον εαυτό του, να συγκρίνει τον εαυτό του με σένα και να σου λέει εσύ καλά την έχεις και ήσουν πολύ τυχερή και σε τι ωραία οικογένεια μεγάλωσες και εγώ ήμουν άτυχος ή εγώ ήμουν άτυχη και εσύ ήσουν πολύ τυχερός. Γενικά να υπάρχει μια ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στο ζευγάρι. Όταν ο σύντροφος μας ή η σύντροφος μας ανταγωνίζονται και μας φθονούν για πράγματα τα οποία δεν επιλέξαμε, δεν επιλέξαμε σε ποια οικογένεια θα γεννηθούμε, δεν επιλέξαμε αν οι γονείς μας θα ήταν φροντιστικοί, τρυφεροί, αγαπητικοί και θα μας έδιναν πλούσια υλικά αγαθά, δεν επιλέξαμε αν θα είναι φτωχοί, αν θα ήταν φτωχοί οι γονείς μας, γιατί δεν θα είχαν τη δυνατότητα να μας μεγαλώσουν όπως έχει μεγαλώσει το τέρι μας. Γενικά η ζήλια, η ανταγωνιστική και ο φθόνος προς τον άλλον είναι ανησυχητικό σημάδι. Επίσης, ανησυχητικό σημάδι και κόκκινη σημαία είναι το ιστορικό κάποιου, πώς έχει λειτουργήσει σε παλαιότερες σχέσεις του, αν έχει βιοπραγήσει σε προηγούμενες συντρόφους του ή σε προηγούμενους συντρόφους της κλπ. Γενικά, όταν μπαίνουμε σε σχέση στην οποία θέλουμε να έχουμε μια υγιή κατάσταση, έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, τα αυτιά μας ανοιχτά και δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να ζήσει τον άλλον, να το ζήσει κάτω από διάφορες συνθήκες και μετά να πάρουμε απόφαση για να κάνουμε παιδί ή να παντρευτούμε ή να δεσμευτούμε πιο σοβαρά. Εάν όμως έχουμε βρεθεί σε μια τέτοια συνθήκη και βιώνουμε βία από τον ή από την σύντροφό μας, πρέπει να ανοίξουμε το στόμα μας, να μιλήσουμε. Αν βρισκόμαστε στην Κύπρο να τηλεφωνήσουμε στο 1440 που είναι ο εθνικός αριθμός για τη βία στην οικογένεια. Αν βρισκόμαστε στην Ελλάδα να τηλεφωνήσουμε στον αντίστοιχο αριθμό το 15900. Και να μην αφήσουμε τη βία να διαιωνίζεται και να μεταφέρεται διαγενειακά, γιατί όσο περισσότερο αργήσουμε να κλείσουμε αυτό τον κύκλο βίας, κινδυνεύουμε να το μεταφέρουμε στην επόμενη γενιά, δηλαδή στα παιδιά μας. Πολύ σοβαρό το απόψινο θέμα. Θα παρακαλέσω στα σχόλια να είμαστε έτσι λίγο σεβαστικοί γενικότερα, να μην της κάνουμε ένα πόλεμο, τη μητέρα αυτή που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, να την ενθαρρύνουμε να ζητήσει βοήθεια για να βοηθήσει και τον εαυτό της, αλλά κυρίως και πρωτίστως το παιδί της, τα παιδιά μας και τα μάτια μας. Την αγάπη μου να έχετε όλοι. Καλό βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.